Λοιπόν, επειδή αρχίζουμε να σας μιλάμε, εμένα με ξέρετε, γνωρίστε τον πολύ πολύ νέο και πολύ καλό συναδελφό μου. Είμαι ο Νίκος, δουλεύω στο CERN τώρα εδώ περίπου 3 χρόνια και είμαι πληροφορικός από ΤΡΑΗ, που λέμε. Έχω τελειώσει το πτυχίο πληροφορικής στην Αθήνα, στο Φαροκόπιο, και δουλεύω κυρίως με τα συστήματα ελέγχου του επιταχυντή. Εξαιρετικά. Εμένα λοιπόν Εμείς με ξέρετε. σας ξέρω, είμαστε από το 19ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Είσαστε το 19ο Γενικό Λύκειο. Πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, εμένα με λένε Μαχητσίρου. Είμαι από την Αθήνα. Έχω τελειώσει το φυσικό Αθηνών. Έχω συνεχίσει τις σπουδές μου κάνοντας ένα διδακτορικό και ένα μάστερ στα κοντρόλ έξω από την Ελλάδα, στην Αμερική. Και δουλεύω στο ΣΕΡΝ πάνω από 35 χρόνια τώρα. Συνεπώς είμαστε τα δύο άκρα, βλέπετε, ανάμεσα του ίδιου πράγματος, αλλά βασικά θα σας πούμε την ίδια ιστορία. Λοιπόν, εδώ έχετε έρθει για να παρακολουθήσετε, για να συζητήσουμε για τη δουλειά που γίνεται με τους επιταχυντές, με τους ΣΕΡΝ, η οποία είναι μια διεθνής προσπάθεια για την έρευνα, τη βασική έρευνα. Σαν διεθνής προσπάθεια για θέματα βασικής έρευνας, είναι μια ανοιχτή έρευνα, μπορείτε να μάθετε τα πάντα για αυτά, και στις οποίες συμμετέχουν όχι μόνο χώρες από την Ευρώπη, αλλά βασικά χώρες από όλο τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνεργασία οποιοδήποτε ενδιαφέρεται με το ΣΕΡΝ. Μετά υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνεργασίας που έχουν να κάνουν συνήθως με το οικονομικό θέμα. Λοιπόν, το ΣΕΡΝ βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας. Έχει ξεκινήσει σαν διεθνής οργανισμός από το 1956, που σημαίνει ότι ξεκίνησε στον ελβετικό χώρο γιατί ήταν ο πιο ενδεικνυόμενος εκείνη την εποχή. Μετά, όταν χρειάστηκε να μεγαλώσει, βέβαια επεκτάθηκε προς τη Γαλλία. Can we show the... Yes. Yes. Εδώ βλέπετε το χώρο που έχει του μεγάλου επιταχυντή, ο οποίος, αν θα δείτε στο αυτό το κομμάτι εδώ, αν βλέπετε το δείκτη, είναι στην περιοχή της Ελβετίας, και ένα μεγάλο κομμάτι που εμπερικλεί και το που είμαστε εμείς τώρα, που βρισκόμαστε εδώ, είναι στη Γαλλία, γιατί βέβαια ήταν πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις γη υπόγεια στη Γαλλία παρά μέσα στο κέντρο της Γενέβης. Λοιπόν, είναι ένας διεθνής οργανισμός, στον οποίο η Ελλάδα ήταν μέλος από τις αρχές, και ο ρόλος του είναι να ενισχύει τη διεθνή συνεργασία με την έρευνα και να κάνει έρευνα πάνω σε θέματα σωματιδιακής φυσικής, δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα κομμάτια, με τους βασικούς λίθους που χτίζουν την ύλη και το σύμπαν που είναι γύρω μας. Σε αυτό το είδος της έρευνας, η σωματιδιακή φυσική πάει χέρι-χέρι με την αστροφυσική, γιατί πάρα πολλά, εμείς εδώ έχουμε επιταχυντές, οι οποίοι επιταχύνουν τα σωματίδια και τους δίνουν τις ενέργειες που θέλουμε να τους δίνουν για να μπορέσουμε να μελετήσουμε διάφορα προβλεπόμενα από τη θεωρητική φυσική φαινόμενα. Η αστροφυσική κάνει το ίδιο με έναν άλλο τρόπο, έχοντας μεγάλους ανιχνευτές είτε σε περιοχές με χαμηλό θόρυβο στη Γη, είτε κυρίως βγάζοντας ανιχνευτές έξω από την ατμόσφαιρα σε δορυφόρους και σε διαπλανητικές πτήσεις, και μαζεύοντας σωματίδια, φορτισμένα σωματίδια, τα οποία έρχονται από διάφορες περιοχές του σύμπαντος. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι θέλουμε να έχουμε ένα μοντέλο που να περιγράφει πολύ καλά πώς δημιουργήθηκε και πώς εξελίχθηκε το σύμπαν. Ξεκινάμε πάντα από ένα σημείο μηδέν και κάτι, γιατί δεν μπαίνουμε ποτέ σε φιλοσοφικά ή θεολογικά ερωτήματα ποιος, τι και πώς. Εμείς παρακολουθούμε τις φάσεις δημιουργίας του σύμπαντος. Εντάξει, αυτό να το έχετε στο μυαλό σας πάντα, και προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο απόλυτο μηδέν, τη στιγμή που έγινε μια μεγάλη έκρηξη, από την οποία ξεκίνησαν όλα, μια μεγάλη διάχυση ενέργειας, θα έλεγα, εντάξει, με την έκρηξη μην το φανταζόμαστε έτσι, και ότι έχει γίνει αυτή η έκρηξη, έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις από την υπέρυθρη ακτινοβολία, από τη συμπεριφορά του σύμπαντος κτλ. Δεν υπάρχει ακτινοβολία, ότι έγινε κάποτε αυτή η μεγάλη έχηση ενέργειας στο χωροχρόνο, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας, και
Σε αυτό ειδικευόμαστε. Για να κάνουμε όλα αυτά, χτίζουμε πάρα πολλά και πρωτότυπα μηχανήματα, ένα από τα οποία είναι ο μεγάλος επιταχυντής, τον οποίο βλέπετε εδώ. Και έχει, το ΣΕΡΝΤΕΝ έχει ένα μεγάλο σύμπλοκο από επιταχυντές. Ο μεγάλος επιταχυντής είναι, δεν τα βλέπετε σε κανονή, δεν τα βλέπετε σε σχέση με το μέγεθός, αλλά αυτός είναι ο μεγάλος επιταχυντής. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλοι επιταχυντές που έχουν χτιστεί από το 56-58 μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιεί το ΣΕΡΝ, ούτως ώστε να φτάσει, να δώσει στα σωματίδια που μελετάει τις ενέργειες που είχαν σε διάφορες φάσεις της δημιουργίας του σύμπαντος. Όταν δώσει αυτές τις ενέργειες, τότε εξαναγκάζει τα σωματίδια να καταστραφούν, σπάει τα σωματίδια, γι' αυτό έχουμε κρούσεις των επιταχυνόμενων σωματιδίων και παίρνει φωτογραφίες των θραυσμάτων, προσπαθώντας να κάνει την ίδια, να κάνει το ίδιο που κάνουν και τα μωρά όταν πετάνε κάτι στο πάτωμα και το σπάνε για να δούνε τι έχει μέσα. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Σπάμε με κάποιο τρόπο πολύ πιο περίπλοκο τα σωματίδια για να δούμε τι έχουν μέσα. Και αυτό το να δούμε σημαίνει ότι παίρνουμε φωτογραφίες αυτών των πραγμάτων, αυτών των θραυσμάτων, τις οποίες μετά μελετάνε οι διάφοροι φυσικοί για να επαληθεύσουν ή όχι τις θεωρίες. Λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά όμως, χρειάζεται τεράστια τεχνολογία και ανάπτυξη τεχνολογίας, και αυτή δεν είναι η τεχνολογία της αγοράς. Ορισμένα πράγματα τα βρίσκεις στην αγορά, αλλά πρέπει να τα σπρώξεις στο τέλος της, πρέπει να τα φτιάξεις εσύ. Συνεπώς, αυτό είναι το οικονομικό, αν θέλετε, ενδιαφέρον του ΣΕΡΝ, που είναι ισοδύναμο με αρκετές εκατοντάδες πολύ δυναμικά startup, ίσως και χιλιάδες. Εντάξει. Και από την άλλη μεριά υπάρχει βέβαια και η εκπαίδευση σε πολύ ειδικευμένα θέματα των μηχανικών, νεαρών μηχανικών, φυσικών, τεχνικών, αλλά και όλων των ειδών των ειδικοτήτων, των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΣΕΡΝ, από τους οποίους θα γνωρίσετε έναν πολύ νέο τώρα, ο οποίος ακριβώς θα σας πει για τη τεχνολογία. Λοιπόν, εγώ εδώ σταματάω για λίγο και σας περνάω στον συνάδελφο που θα σας πει για ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Μια και τελείωσα το πληροφορικό εγώ στην Αθήνα, μπορώ να σα μιλήσω πολύ, γιατί το ΣΕΝ φημίζεται πολύ στου φυσικού ω το σημείο που πρέπει να έρθει, αν θε να κάνει έρευνα στην σωματιδιακή φυσική. Είναι όποιο είναι στη σωματιδιακή φυσική, έχει το ΣΕΝ ω τον υψηλότερο στόχο. Όμω δεν φημίζεται τόσο πολύ, αλλά θα έπρεπε για το τομέα τη πληροφορική. Και αυτό συγκεκριμένα γιατί ο όγκος των δεδομένων που διαχειριζόμαστε ως στη διαδικασία της Οι φωτογραφίες έρευνας, που έλεγα τις εγώ. Οι φωτογραφίες που φωτογραφίες. λέγατε, ναι, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο των δεδομένων της βασικά οποιασδήποτε μεγάλης εταιρείας μπορείτε να σκεφτείτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άμα παίρνουμε αυτή την κάμερα που λέμε ότι έχουμε τώρα 100 μέτρα κάτω από τα πόδια μας, συνδέουμε αυτή την κάμερα στον υπολογιστή και αρχίζουμε και λέμε, okay, κατέγραψε τι βλέπεις. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η κάμερα παίρνει φωτογραφίες πολύ γρήγορα. Παίρνουμε μία φωτογραφία κάθε 25 νονοσεκόντ, που είναι περίπου 40 εκατομμύρια φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο. Ωραία, και τώρα συνδέουμε αυτή την κάμερα στον υπολογιστή μας και λέμε, OK, κατέγραψε μας αυτές τις φωτογραφίες που βλέπεις. Ωραία, αυτός ο υπολογιστής θα καταγράψει περίπου 40 τεραμπάιτ ανά δευτερόλεπτο. 40 τεραμπάιτ ανά δευτερόλεπτο. Τώρα να φανταστείτε τον τι είναι όγκο. το τεραμπάιτ, δώστε ένα Ο παράδειγμα. υπολογιστή σα παίζει να έχει πόσα τεραμπάιτ. 1, 2, 4 τεραμπάιτ αποθηκευτικού χώρου. Οπότε, αν δεν τα ξέρετε, τεραμπάιτ έχουμε μεγαμπάιτ, γιγαμπάιτ, 1000 γιγαμπάιτ είναι ένα τεραμπάιτ. Οπότε, 40 το δευτερόλεπτο, 40 τεραμπάιτ το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ένα όγκο που κανένα στον κόσμο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ούτε εμεί δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα τέτοιο μεγάλο όγκο. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ ανεπτυγμένα συστήματα τα οποία παίρνουν αυτή την μάνικα από δεδομένα και πρέπει μέσα σε αυτά τα 25 δευτερόλεπτα όσο έρχονται να κάνουν την απόφαση. Okay. Είναι αυτά τα δεδομένα κάτι που μας ενδιαφέρει, είναι αυτό κάτι ενδιαφέρον για την επιστήμη, για τη φυσική ή όχι. Αν ναι, περνάει, το αποθηκεύουμε. Αν όχι, δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό αποθηκευτικό όρο. Πρέπει να το πετάξουμε και να ελπίσουμε ότι θα έρθει κάτι άλλο που είναι πιο ενδιαφέρον.
Οπότε ούτε εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιο όγκο, αλλά έχουμε φτιάξει ειδικευμένα συστήματα που μπορούν μέσα σε αυτή τη σπιθαμή του δευτερολέπτου, μέσα στα 25 μιλισεκόντ, να κάνουν αυτή την απόφαση. Είναι ενδιαφέρον για τη φυσική ή όχι. Αλλά και πάλι όμως, όταν στο τέλος έχουμε μας μένουν μόνο τα δεδομένα που είναι ενδιαφέροντα, μπορεί να έχουν κάτι καινούριο που θέλουμε να μάθουμε, και πάλι όμως αυτά δεν είναι πάλι ένα μικρό νούμερο. Στο τέλος μας μένουν περίπου 120 με 150 GB ανά δευτερόλεπτο. Οπότε και πάλι, για να έχετε επίσης μια από τη γειτονία της κλίμακας ανά χρόνο, οπότε ανά χρόνο αποθηκεύουμε περίπου 100 πεταμπάιτ. Όχι, 100 πεταμπάιτ το χρόνο δεδομένο. Τώρα, είπαμε gigabyte, 1000 GB, έχουμε terabyte, 1000 TB είναι ένα petabyte. Οπότε, 100 πεταμπάιτ το χρόνο είναι τα δεδομένα που αποθηκεύουμε μόνιμα στο υπολογιστικό μας κέντρο. Λοιπόν, πρέπει να δείτε αυτό που σας είπε ο Νίκος είναι πάρα πολύ τεχνικό για να καταλάβετε ένα κομμάτι της τεχνολογίας του CERN που είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο επιταχυντής για να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τους μαγνήτες πάρα πολύ κοντά στο απόλυτο μηδέν. Λειτουργεί με πάρα πολύ πολύ καλό προσδιορισμό του χώρου. Δηλαδή, έχετε πάρα πολλούς αισθητήρες, έχετε πάρα πολλά συστήματα που σας λένε πού ακριβώς βρισκόσαστε, τι κάνετε, ποια είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η υγρασία, διάφορες συνθήκες, σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κομμάτια που παράγει το CERN για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του, που μετά περνάνε στη βιομηχανία. Το CERN είναι ένας χώρος που εμείς πληρωνόμαστε από τις χώρες που συμμετέχουν, άρα δεν υπάρχουν copyright. Αυτό που θα σας πει ο Νίκος αργότερα είναι βέβαια για το World Wide Web, που το ξέρετε όλοι για το CERN, το οποίο επίσης δεν έχει κάποιο copyright για το CERN. Άρα είναι όλη αυτή η τεχνολογική αναμετάδοση. Εγώ εκείνο που θέλω από τη μεριά μου να θυμόσαστε είναι έχουμε τους επιταχυντές. Μέσα στους επιταχυντές, από τον οποίο εσείς θα ξέρετε τον LHC, γιατί ο μεγαλύτερος είναι 26 χιλιόμετρα, είναι ένα τεράστιο ντόνατ κάτω από τη Γη, μέσα στο οποίο έχετε δύο δέσμες πρωτονίων που επιταχύνονται σε διαφορετικές διευθύνσεις. Όταν αυτές οι δέσμες πρωτονίων φτάσουν στη μεγαλύτερη ενέργεια που μπορείτε να τους δώσετε, το τι είναι η μεγαλύτερη ενέργεια που μπορείτε να τους δώσετε μπορούμε να το εξηγήσουμε σε κάποια άλλη φάση αργότερα, τότε τις εξαναγκάζετε. Και πώς τις εξαναγκάζετε? Τις εξαναγκάζετε με ένα αυτόματο σύστημα μαγνητών που τις καθοδηγούν μέσα στον ντόνατ, γιατί αλλιώς δεν έχουν κανένα λόγο να συνεχίζουν και να περιστρέφονται μέσα στον ντόνατ. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ντόνατ έχετε ένα σύστημα από μαγνήτες που ελέγχονται από συστήματα control τα οποία ανήκουν στη δέσμη όπου ανήκει ο νέος μας φίλος. Αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Να σκεφτείτε ότι όταν έχετε μία κρούση, λοιπόν, έχετε τις δύο δέσμες. Σε κάποιο σημείο λέτε, έχει αρκετή ενέργεια, τώρα πρέπει να τις εξαναγκάσω να συγκρουστούν. Αυτή η σύγκρουση είναι το ισοδύναμο πράγμα με το να έχετε κάποιον στις δυτικές ακτές της Αγγλίας, να κοιτάει δηλαδή τον Ατλαντικό ωκεανό, και κάποιον στις Ανατολικές Αμερικάνικες Πολιτείες, επίσης να κοιτάει τον Ατλαντικό ωκεανό, να χρησιμοποιήσει, να ρίξει ένας ένα βέλος, να ρίξει ο άλλος ένα βέλος, και να απαιτούν αυτά τα δύο βέλη στα μισά του ωκεανού να συγκρουστούν. Αυτό είναι το αντίστοιχο, αν δείτε τα μεγέθη τα οποία κυκλοφορούν. Οπότε έχετε αυτές τις κρούσεις. Όταν έχετε τις κρούσεις, έχετε θραύσματα που παράγονται από την κρούση, με όλα τα κριτήρια που σας είπε ο Νίκος, και επειδή τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, και θα εξηγήσουμε γιατί γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλουμε να έχουμε πολλά, 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 πολλά γεγονότα, πολλές, πολλές, πολλές κρούσεις, γιατί αυτό που ψάχνουμε είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός. Ψάχνουμε για γεγονότα που έχετε την μεγαλύτερη μετάδοση ορμής από σωματίδιο σε σωματίδιο, άρα την πιο καταστροφική κρούση. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε πολλές, πολλές, πολλές κρούσεις, όσο πιο πολλές μπορούμε. Τεχνολογικά. Λοιπόν, παίρνουμε αυτά και μετά σε τέσσερα σημεία σε αυτό το γιγαντιαίο ντόνατ έχετε τέσσερις μεγάλες
φούσκες τεράστιες, φανταστείτε ένα ντόνατ που έχει τέσσερις φούσκες, και εκεί μέσα έχετε μία κάμερα που λέγεται ανιχνευτής. Ένας από αυτούς τους ανιχνευτές είναι το CMS. Υπάρχουν και άλλοι τρεις, και εκεί μέσα καταγράφεται με τις φανταστικές ταχύτητες που σας είπα τα γεγονότα, τα οποία τελικά τα βάζετε όλα μαζί, χτίζετε μία εικόνα και αυτή η εικόνα δίνεται στους φυσικούς που κάνουν την ανάλυση, οι οποίοι θα πούνε, α, από αυτή την εικόνα βλέπω ότι η θεωρία που μου λέει αυτό και αυτό είναι σωστή ή είναι λάθος. Γιατί πάντα κάθε θεωρία προβλέπει ορισμένα πράγματα και τα προβλέπει με ορισμένο λάθος. Δηλαδή, σου λέει η θεωρία ότι αν δεις 100 κρούσεις σε τόση ενέργεια, αν η ενέργεια του σωματιδίου είναι τόση, πρέπει να δεις τουλάχιστον μία η οποία να σου δίνει αυτά τα σωματιδία. Αν κάνεις τις 100 κρούσεις και δεν τη δεις, τότε η θεωρία αποδείχνεται. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να επαληθεύσουμε διάφορες θεωρίες που μας λένε πώς έχει γίνει, γίνεται και εξελίσσεται το σύμπαν. Και βέβαια γι' αυτά χρειαζόμαστε φωτογραφίες, άρα χρειαζόμαστε πάρα πολύ βοήθεια από το IT και πολύ πρόοδο το IT. Πολλά άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να συνεχίσω επίσης πάνω πάλι στο κομμάτι του IT. Είναι αυτό που ανέφερε η μάχη, είναι πως, ωραία, άμα βρούμε, παίρνουμε μια φωτογραφία με κάτι που δεν το περιμένουμε ή με κάτι που είναι καινούργιο ή που θέλουμε να το μελετήσουμε. Τώρα, για να γίνει επιστημονική ανακάλυψη, η μία φωτογραφία δεν είναι αρκετή. Ποτέ δεν είναι αρκετή το ένα εύρημα για να γίνει μια επιστημονική ανακάλυψη. Τώρα, όταν, άμα δεις κάτι που δεν βγάζει νόημα, κάτι καινούργιο, μπορεί να έγινε κάτι τυχαίο. Μπορεί να υπήρχε ένα τυχαίο σωματίδιο, ένα ηλεκτρόνιο να πέρασε από τον ανιχνευτή σου τη λάθος στιγμή και να φαίνεται ως κάτι άλλο. Οπότε το να βρεις ένα από κάτι δεν είναι ανακάλυψη. Οπότε, αν θες να κάνεις μια ανακάλυψη, θέλεις χιλιάδες, εκατομμύρια δείγματα από αυτό που θες να ερευνήσεις ή από την ανακάλυψη που θες να γίνει. Τώρα, και από εκεί έρχονται οι 40 εκατομμύρια φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο που αναφέραμε. Οπότε, τι κάνουμε, παίρνουμε 40 εκατομμύρια φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο. Έχουμε τους κανόνες που λένε σε ένα γενικό βαθμό, ρε, τι μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε και τι ακριβώς πράγματα κοιτάμε. Και εκεί πέρα, αφού σώσουμε όλα αυτά, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που περιλαμβάνει περίπου 150-170, νομίζω, υπολογιστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, τα οποία όλα αυτά τα χιλιάδες τεραμπάιτ δεδομένων που αναφέραμε διαμοιράζονται για όλο τον κόσμο και εκεί πέρα γίνονται αναλύσεις όλων αυτών των φωτογραφιών και να δούμε, ωραία, αυτό που θέλουμε, αυτό που κοιτάμε να ανακαλύψουμε, αυτό το γεγονός που ψάχνουμε. Πόσες φορές έγινε, με τι στατιστική probability, Πιθανότητα. πιθανότητα γίνεται. Και ούτω καθεξής. Και αυτό, και μπορείτε να φανταστείτε ότι όταν λέμε 40 εκατομμύρια φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο, δεν έχουμε έναν φυσικό που κοιτάει φωτογραφία 1, φωτογραφία 2, φωτογραφία 3. Με τέτοια νούμερα, κανένας δεν μπορεί να Όλες οι κοιτάξει αναλύσεις γίνονται με δεδομένα. μία-μία τις φωτογραφίες και να πει αυτή ενδιαφέρουσα, αυτή όχι ενδιαφέρουσα. Πάντα όλα αυτά γίνονται αυτοποιημένα με υπολογιστές και πολλές φορές δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τις κοιτάξει όλες. Οπότε τι κάνουμε. Από τη μία παίρνουμε τις φωτογραφίες. Από την άλλη λέμε, okay, άμα βάζουμε τους υπολογιστές να κάνουν αυτό που λέμε εξομοίωση των φωτογραφιών. Οπότε λέμε, okay, άμα η θεωρία που ψάχνουμε ισχύει, ωραία, ας θεωρήσουμε ότι η ανακάλυψη γίνεται, η θεωρία ισχύει. Πώς θα φαίνεται μια φωτογραφία με αυτή την ανακάλυψη. Οπότε ψάχνουμε, όπως έχετε δει το ρωτάει, η τεχνητή νοημοσύνη μπορείτε να ψάξετε φωτογραφία. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο. Οπότε παίρνουμε τις πραγματικές φωτογραφίες από τον ηχητή μας πραγματικότητα. Από την άλλη, φτιάχνουμε τις δικές μας φωτογραφίες, εξομοίωση του. Okay, έστω ότι αυτό ισχύει. Πώς θα φαινόταν μια φωτογραφία. Και μετά βάζουμε τις δύο μαζί και αρχίζουμε και τις συγκρίνουμε. Ωραία. Πόσες ταιριάζουν, πόσες δεν ταιριάζουν. Είναι στατιστικά καλές. Αν είναι στατιστικά καλές, λέμε, ωραία, αυτή είναι ανακάλυψη. Βρήκαμε ότι αυτή η θεωρία, οι φωτογραφίες που φτιάξαμε εμείς, ταιριάζουν την πραγματικότητα. Άρα αυτή είναι μια πολύ καλή θεωρία και μπορούμε Τώρα θα πρέπει να σας να πούμε. σταματήσουμε λιγάκι, γιατί θα πρέπει να σας κατεβάσουμε Ναι. να δείτε το πραγματικό ανιχνευτή. Θα πας εσύ ή θα Ναι, πάω θα εγώ. πάω. Εντάξει. Ωραία, Okay. λοιπόν, οπότε εγώ μένω μαζί σας. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή ο Νίκος θα πάει με την Νόεμη κάτω και θα σας λέμε πράγματα, τι βλέπετε, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτού του είδους η επίσκεψη, η ιδίως του επίσκεψη, είναι πολύ καλύτερη, γιατί η Νόεμη έχει τη δυνατότητα να σας βάλει σε μέρη που, ακόμη και αν επισκεφτόσαστε στο ΣΕΡ, επιτόπου δεν θα τα βλέπετε.
Για την ώρα λοιπόν εγώ θα συνεχίσω να μιλάω μέχρι να μου πούνε ότι θα σταματήσω για να δείτε τα διάφορα βήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να κατέβουμε στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής βρίσκεται 100 μέτρα κάτω από τη γη, έτσι, και οι τέσσερις ανιχνευτές του LHC είναι πάνω κάτω, κάτω από τη γη και το ίδιο το LHC. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα πρώτα φανταστείτε να πρέπει να φτιάξετε ένα τεράστιο ντόνατ που είναι 26 χιλιόμετρα, που το ύψος κατά μέσο όρο είναι με 3 με 4 μέτρα, έτσι το ύψος του τούνελ, και μετά έχει τέσσερις σκάλες μεγάλες που βάζετε μέσα τους ανιχνευτές, που το ύψος είναι πάνω από 100 μέτρα. Αισθητικά και πρακτικά είναι ένα τέρας αυτό, αν πρόκειται να το κάνετε πάνω από το έδαφος. Επιπλέον, όταν βρισκόσαστε στο υπέδαφος, είσαστε αρκετά κάτω από τη γη, ορισμένη κοσμική ακτινοβολία σταματάει. Τι θα πει κοσμική ακτινοβολία σταματάει? Όλοι ξέρουμε ότι δεχόμαστε κοσμικές ακτίνες από το σύμπαν, από διάφορες διεργασίες, και είναι αυτές οι ακτίνες για τις οποίες σας είπα ότι γίνονται έρευνες και τις χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που βρίσκουμε όταν προκαλούμε την αντίδραση των σωματιδίων. Τεχνητά αναπαράγουμε το τι έγινε μετά το Big Bang με σωματίδια που έρχονται από κάποια μακρινή περιοχή του σύμπαντος και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από το Big Bang και συνεχίζουν από τότε να ταξιδεύουν. Αλλά υπάρχουν βέβαια και κομμάτια κοσμικής ακτινοβολίας τα οποία είναι τελείως εξασθενημένα και για τα οποία το γη, 100 μέτρα χώμα και βράχος, είναι αρκετός για να τα σταματήσει, οπότε να μην ανακατεύονται με τα δικά μας δεδομένα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι αισθητικό θέμα, είναι θέμα σταθερότητας, είναι θέμα συνθήκων πιο σταθερών, είναι θέμα προφύλαξης από δευτερογενή κοσμική ακτινοβολία, άρα είναι όλα υπό τη γη. Και τώρα ο Νίκος και η Νόεμι θα πάνε στα 100 μέτρα κάτω από τη γη για να δούνε τον ανιχνευτή που είναι πάνω στο CMS. Λοιπόν, μ' ακούτε, λοιπόν, πριν μπούμε λοιπόν στο CMS να κατέβουμε κάτω στα μείον 100, λίγο να δείτε το σύστημα πρόσβασης, γιατί όταν έχετε μια μηχανή που κόστισε τόσα δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί, πρέπει να είστε αρκετά σίγουροι ότι όποιος πάει εκεί κάτω είναι κάποιος που έχει που πρέπει να πάει εκεί κάτω και έχει πρόσβαση να πάει. Οπότε, όταν είστε σε μια κανονική εταιρεία και έχετε μια πόρτα και θέλετε μόνο οι υπάλληλοι να ανοίξουν την πόρτα, αυτό που χρησιμοποιείτε συνήθως είναι μια κάρτα. Βάζετε την κάρτα στο μηχάνημα, αυτή κοιτάει ποιοι είστε, αν έχετε πρόσβαση, ανοίγετε την πόρτα, μπαίνετε μέσα. Τώρα, εδώ όμως όταν θέλουμε να έχουμε λίγο αυξημένη ασφάλεια, η κάρτα κάποιος μπορεί να την πάρει, κάποιος μπορεί να την κλέψει, μπορεί να δώσω εγώ την κάρτα. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που χρησιμοποιεί την κάρτα είναι αυτός που ανήκει η κάρτα. Οπότε τι κάνουμε. Το κινητό σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Και αυτό σας λέει ότι είστε εσείς. Εδώ είμαστε λίγο πιο ανεπτυγμένοι. Χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε iris scanner. Θα δείτε τώρα όπως θα μπω. Υπάρχει ένα μηχάνημα στα δεξιά, το οποίο θα κοιτάξω και μέσα και αυτό θα μου σκανάρει τα μάτια. Και θα δει αν το μοτίβο της ύλιδας του ματιού ταιριάζει τη φωτογραφία που είχε πάρει το CERN όταν ξεκίνησα να δουλεύω εδώ. Οπότε, χτυπάω την αντίστοιχη κάρτα μου. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνω. Κλείνει η πόρτα. Και σκανάρισμα της ύλιδας. Και περνάω. Και τώρα η Νόεμι που κρατάει την κάμερα θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε ότι τώρα είναι στην περιοχή που πάνε να πάρουν το ασανσέρ για να κατέβουν τα 100 μέτρα, έτσι.
Βλέπετε ότι το χαμηλότερο επίπεδο είναι το μείον 3 στα μείον 97 μέτρα. Το μείον 3 είναι τα πόδια του ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής είναι πάνω κάτω 16 μέτρα ψηλός, οπότε μπορείτε να δείτε. Δύο πράγματα πρέπει να μπορείτε να έχετε για να, μην, για να είναι επισκέψιμος ο ανιχνευτής. Να μην δουλεύει βέβαια ο επιταχυντής, αυτό είναι σίγουρο, αλλά επίσης να μην δουλεύει και ο μαγνήτης, γιατί τώρα θα αρχίσουμε αργότερα να συζητάμε για το πώς είναι φτιαγμένος ένας ανιχνευτής. Ένας ανιχνευτής, λοιπόν, έχει βασικά τρία κομμάτια. Ο ανιχνευτής χτίζεται γύρω-γύρω από την πολύ λεπτή από το πολύ λεπτό σωλήνα που περιλαμβάνει τις δύο δέσμες που θα συγκρουστούν. Τα δύο σωματίδια, δεν είναι δύο σωματίδια γιατί έχετε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια σωματίδια, τα οποία πρωτόνια, τα οποία μπαίνουν μέσα στον ανιχνευτή για να επιταχυνθούν κάθε φορά. Έχετε περίπου 3.000 μπάλες από εκατομμύρια πρωτόνια. Αυτές οι μπάλες επιταχύνονται με έναν μηχανισμό που μπορούμε να εξηγήσουμε αργότερα και όταν έχουν τις κατάλληλες, όταν έχουν φτάσει στην τελική τους ενέργεια, τότε τις εξαναγκάζουν να συνυπάρξουν στο χώρο και από αυτές έχετε 50-60 στατιστικά κρούσεις. Από αυτές τις κρούσεις, ελάχιστες είναι αυτό που θέλετε, δηλαδή μία κρούση κεφάλι με κεφάλι, έτσι, με τοπιαία, που είναι η πιο καταστροφική, έχει τη μεγαλύτερη μεταφορά ορμής, συνεπώς δίνει την περισσότερη ευκαιρία στα σωματίδια τα οποία είναι μπλοκαρισμένα στο εσωτερικό των πρωτονίων να φανούν για μερικά θραύσματα χρόνου. Και εσείς εκείνη τη στιγμή πρέπει να είστε έτοιμος να πάρετε τη φωτογραφία. Εντάξει. Λοιπόν, ο ανιχνευτής έχει ένα κομμάτι γύρω στο σωλήνα, το οποίο καταγράφει, είναι ο καταγραφέας των τροχιών. Καταγράφει αφού έγινε η κρούση και βγήκαν τα σωματίδια από το εσωτερικό των πρωτονίων, πώς διανέμονται στο χώρο. Αυτό σας διδάσκει πολλά για την ορμή και τη δυναμική της αντίδρασης. Γύρω από τον καταγραφέα τροχιών υπάρχει ένας άλλος, υπάρχει ένας άλλος ανιχνευτής. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα γεγονός στο οποίο καταγράφονται οι διάφορες τροχιές, έτσι, και πώς πάνε, πώς διανέμονται στο χώρο. Μετά από αυτό, έχετε έναν άλλον ανιχνευτή. Εδώ βλέπετε λοιπόν τις τροχιές. Αυτές είναι φορτισμένα σωματίδια. Έχετε ένα άλλο κομμάτι του ανιχνευτή, το οποίο μετράει την ενέργεια. Αφού έχουν μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι του ανιχνευτή τα σωματίδια, υπάρχει ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να μετρήσετε την ενέργεια καταστρέφοντάς τα. Πεθαίνουν μέσα στον ανιχνευτή και αφήνουν όλη τους την ενέργεια σε μια μορφή που μπορείτε να μετρήσετε. Εσείς τώρα, αν ξέρετε την ενέργεια και ξέρετε την ορμή ενός σωματιδίου, ξέρετε τα πάντα και μπορείτε να το περιγράψετε. Η ενέργεια και η ορμή είναι οι παλέτες με τα χρώματα, όπως ένα ζωγράφος μπορεί να ζωγραφίσει ένα πρόσωπο αν έχει μια παλέτα με χρώματα. Έτσι και εσείς όταν έχετε την κατανομή της ενέργειας και της ορμής των σωματιδίων που έγιναν σε μία κρούση, ξέρετε τα πάντα γύρω από αυτά και μπορεί ο φυσικός να βγάλει συμπεράσματα. Τα μόνα σωματίδια που δεν πέφτουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα μειόνια, γιατί τα μειόνια, εδώ βλέπετε ένα άλλο γεγονός, τα μειόνια είναι σωματίδια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν λίγη από την ενέργειά τους να αλληλεπιδρούν με τον ανιχνευτή, αλλά πολύ λίγο. Οπότε είσαστε υποχρεωμένος να έχετε και θαλάμους μειονίων, ειδικά καταγραφικά, που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της κρούσης, για να μπορέσετε να τα καταγράψετε. Αυτό που βλέπετε είναι μια κάτωψη του CMS. Αυτό είναι το εξωτερικό του κομμάτι, έτσι. Είπαμε ότι το CMS είναι γύρω στα 16 μέτρα η διάμετρός του. Το μήκος του είναι γύρω στα 25 μέτρα. Είναι ένας κύλινδρος. Μπορείτε να το φανταστείτε σαν ένα τεράστιο κυλινδρικό κρεμμύδι, γιατί έχει είναι διάφοροι κύλινδροι, ο ένας μέσα στον άλλο, σαν και αυτές τις ρώσικες κούκλες που τις ανοίγεις και βγαίνει μία και βγαίνει κι άλλη και βγαίνει κι άλλη. Λοιπόν, έτσι είναι
διάφοροι κύλινδροι ο ένας μέσα στον άλλον, ο κάθε κύλινδρος έχει έναν ορισμένο τρόπο καταγραφής των φυσικών των αντιδράσεων. Άρα όταν θα περιγράψετε, εσείς θα δώσετε στους φυσικούς το γεγονός, θα δώσετε τη φωτογραφία από όλους τους κυλίνδρους. Αυτό λοιπόν είναι το τι γίνεται, τι γίνεται μέσα στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής λοιπόν έχει τον καταγραφέα των τροχιών, το κομμάτι που μετράει τις ενέργειες και γύρω-γύρω από αυτά έχει το κομμάτι το οποίο ανιχνεύει τα μειώνια, αυτά τα σωματίδια τα οποία δεν δίνουν όλη τους την ενέργεια μέσα στο καλωρίμετρο. Ένα πράγμα όμως που έχουν επίσης όλοι οι ανιχνευτές είναι έναν τεράστιο μαγνήτη που βρίσκεται στο εσωτερικό τους. Ο μαγνήτης τώρα εδώ θα ήταν, το βλέπετε, είναι κάπου εδώ, αλλά φανταστείτε ένα κύλινδρο, το εσωτερικό του κυλίνδρου κάπου στο εσωτερικό έχετε ένα τεράστιο μαγνήτη. Γιατί τον έχετε αυτό το μαγνήτη? Γιατί όταν έχετε τις κρούσεις που παράγουν σωματίδια φορτισμένα, το μαγνητικό πεδίο τα εξαναγκάζει να μείνουν, τα περικλεί, γιατί τα εξαναγκάζει να κινούνται μέσα στο χώρο του μαγνήτη. Αυτός βέβαια, η δύναμη του μαγνήτη αυτού έχει υπολογιστεί σε σχέση με την ενέργεια των σωματιδίων τα οποία πρέπει να περικλείσει. Έτσι. Άρα, κανένα φορτισμένο σωματίδιο δεν μπορεί να ξεφύγει. Μένουν μέσα στο χώρο του καταγραφέα τροχιών και του καλωρίμετρου, όπου και ανιχνεύονται. Άρα, έχετε τέσσερα βασικά κομμάτια σε κάθε ανιχνευτή: τον καταγραφέα τροχιών, το καλωρίμετρο, το μαγνήτη γύρω τους και τους θαλάμους μειονίων παρά έξω. Και να τώρα σας περνάμε στους συναδέλφους. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε στο επίπεδο, στο πρώτο όροφο του πειράματος CMS, στα περίπου 90 μέτρα κάτω από το έδαφος. Το ισόγειο όροφος είναι στα μείον 100, όπως είδατε στο ασανσέρ. Και εδώ είμαστε στο θάλαμο, πριν μπούμε στο θάλαμο που είναι ο ανιχνευτής ο ίδιος, όπου εδώ είναι όλα τα ένα μεγάλο κομμάτι των υπολογιστικών συστημάτων που υποστηρίζουν τον ανιχνευτή. Οπότε, θυμάστε που είπαμε για την τεράστια μάνικα των 40 terabyte ανά δευτερόλεπτο, με τις 40 εκατομμύρια φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο. Εδώ, αυτά τα συστήματα που είπαμε πρέπει να κάνουν αυτή την απόφαση του. Μας ενδιαφέρει, γιατί φυσική είναι αυτή η φωτογραφία κάτι που είναι ενδιαφέρον για μας, ή είναι κάτι που βλέπουμε τόσες χιλιάδες φορές και δεν θέλουμε να την ξαναδούμε, δεν θέλουμε να την ξαναποθηκεύσουμε. Αυτά τα συστήματα, ένα κομμάτι από αυτόν είναι εδώ αυτό που βλέπετε από πίσω μου, το λέμε trigger και τα data acquisition. Και όπως βλέπετε όλα αυτά τα καλώδια, κάθε ένα καλώδιο αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό ανιχνευτή, σε ένα διαφορετικό... Το trigger στα ελληνικά διαφορετικό... λέγεται σκανδαλισμός. Ναι, σκανδαλισμός, ωραία λέξη, δεν πρώτη φορά ακούω. Εντάξει. Σκανδαλισμός. Και κάθε ένα καλώδιο αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό κομμάτι δεδομένου, σε ένα διαφορετικό, όπως το αποκαλούμε, υποανιχνευτές. Οπότε κάθε ένα κοιτάει ένα διαφορετικό κομμάτι των δεδομένων. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, σε αυτά τα συστήματα. Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν όλα μαζί και παίρνουν πολύ γρήγορα, μέσα σε 40 εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, την απόφαση του. Αυτή η φωτογραφία αποθηκεύεται, αυτή η φωτογραφία δεν αποθηκεύεται, γιατί δεν είναι ενδιαφέρουσα. Και μπορείτε να δείτε, όπως προχωράμε λίγο μέσα, ότι γενικά υπάρχουν πάρα και πάρα πολλά καλώδια εδώ. Οπότε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που δουλεύουν εδώ και για αυτούς που πρέπει να κάνουν επισκευές ή για αυτούς που πρέπει να συνδέσουν κάτι καινούριο. Θα παρατήσετε ότι είναι αναγκαστικό και θα παρατήσετε ότι κάθε καλώδιο έχει πάνω μια ετικέτα για να ξέρεις από πού είναι, από πού έρχεται και από πού πάει. Γιατί αν ένα από αυτά τα καλώδια δεν έχει, μετά άντε να βρεις τι είναι και τι δεδομένα μεταφέρει. Και όπως βλέπετε, αυτό είναι μόνο το πρώτο επίπεδο των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε. Μετά έχουμε ένα δευτερεύοντα υπολογιστικό κέντρο που είναι στον πάνω όροφο από το δωμάτιο που κάθεται η μάχη, το κέντρο ελέγχου, το οποίο γίνεται δευτερεύοντα ανάλυση των δεδομένων για να μειώσουμε το όγκο των δεδομένων ακόμα παραπάνω. Και μετά υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο που είναι στο κύριο υπολογιστικό κέντρο του CERN, που εκεί πέρα είναι η μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ που έχουμε, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή. Ωραία, οπότε προχωράμε λίγο πιο κάτω και τώρα
Πηγαίνουμε στον προθάλαμο για να μπούμε στο πείραμα. Και για τους επισκέπτες, αν κάποια στιγμή μας επισκεφτείτε εδώ και έρθετε κάτω στο CMS, έχουμε εδώ αυτό φυσικά δεν είναι ο πραγματικός επιτεκτής, αυτό είναι μια αφίσα. Αλλά επειδή συνήθως δεν μπορούμε να φέρουμε επισκέπτες μέσα στον επιταχυντή τον ίδιο, έχουμε εδώ μια αφίσα για να καταλάβετε το μέγεθος της την κλίμακα και το πώς θα νιώθετε και πώς θα φαίνεται άμα ήσασταν πραγματικά στο τούνελ του επιταχυντή. Οπότε ο επιταχυντής του LHC, το Large Hadron Collider, είναι 27, ναι, 27 χιλιόμετρα σε περίμετρο και αν είστε μέσα στο τούνελ φαίνεται κάπως έτσι. Οπότε αυτοί οι μπλε σωλήνες είναι οι μαγνήτες που αναφέραμε νωρίτερα που στρίβουν με μια ουσία στρίβουν τα πρωτόνια και τα αναγκάζουν να ακολουθήσουν την κυκλική τροχιά. Να πούμε λίγα ακόμα μεγάλα νούμερα για να καταλάβετε. Κάθε ένας από τους μαγνήτες είναι περίπου 15 μέτρα και κάθε ένας από αυτούς τους μαγνήτες έχει περίπου 10.000 αμπέρ να περνάνε μέσα από αυτόν. Οπότε, πώς είναι, περίπου 200 σπίτια ηλεκτρικές συσκευές να τρέχουν ταυτόχρονα είναι ένας τέτοιος μαγνήτης. Okay, μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ πέρα και πάλι εδώ τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον επιταχυντή. Αυτή είναι αντίστοιχη πόρτα με την πόρτα που είδατε πιο πάνω που σκανάρει την ήρυδα του ματιού. Εδώ είμαστε στην μεγάλη πόρτα, μεγάλη και βαριά. Λοιπόν, let's set up. Sure. Oh, let's go up. Okay. Αυτό που βλέπετε, παιδιά, είναι, δεν ξέρω αν θα σας δείξουν μία διατομή του ανιχνευτή. Τώρα πάει προς το πάνω μέρος του ανιχνευτή. Αυτό που βλέπετε είναι το μπροστινό μέρος. Αλλά βασικά ναι, θα δείτε μια διατομή του ανιχνευτή. Θα πάμε από την άλλη μεριά να σας δείξουμε τη διατομή. Αν θέλετε να δείτε λίγο κλίμακα, μπορείτε να δείτε σε σχέση με εμένα. Οπότε φανταστείτε, εδώ είμαστε στον τρίτο όροφο. Οπότε φανταστείτε, τρίτος όροφος, αυτό δεύτερος που είπαμε, όροφος, 16 μέτρα, έτσι. Ιστόδιο, 16 μέτρα. Και μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και εδώ στον τρίτο όροφο δεν φτάνω μέχρι το πάνω μέρος του ανιχνευτή. Οπότε πάμε δίπλα να σας δείξουμε την διατομή. Go down. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ανιχνευτής, παιδιά, είναι ανοιχτός. Γιατί μπορείτε, βλέπετε το σωλήνα της δέσμης. Τον είδατε για λίγο. Νοέμι, can you stop so they see the beam pipe? Yes. Εδώ βλέπετε το σωλήνα της δέσμης. Βλέπετε, είναι αυτός ο σωλήνας στη μέση, που γύρω-γύρω είναι παντού ασημένιο. Αυτός είναι ο σωλήνας. Το μεγάλο ασημένιο δαχτυλίδι γύρω-γύρω είναι ο μαγνήτης. Δηλαδή είναι το θερμός μέσα στο οποίο βρίσκεται το υγρό ήλιο, γιατί ο μαγνήτης είναι υπεραγώγημος.
δουλεύει στους μείον 270 βαθμούς. Και μέσα, στο εσωτερικό, δεν μπορείτε να το δείτε, είναι ο καταγραφέας των τροχιών, ενώ αυτή η μύτη ασημένια που βλέπετε είναι το κομμάτι του καλορίμετρου, είναι εκεί που μετριέται η ενέργεια. Και γύρω-γύρω βλέπετε τους θαλάμους των μειονίων, όπως τους βλέπετε και στο γεγονός, στη φωτογραφία του γεγονότος που σας έδειξα, είναι τα ασημένια κομμάτια ανάμεσα στις φέτες, τις κόκκινες, οι οποίες είναι μέταλλο που χρησιμεύει για να συγκρατεί τον ανιχνευτή. Όπως σας είπε ο Νίκος, βλέπετε είναι ψηλό, πάνω από 16 μέτρα και κόβεται, ανοίγει σε διάφορες φέτες, σε 7 με 9 φέτες, ανάλογα με το τι θέλετε να δείτε, όπως μπορείτε να έχετε ένα κέικ και να το κόβετε σε φέτες, ακριβώς έτσι φανταστείτε το, και αυτές οι φέτες αυτός ο τρόπος χρησιμεύει για να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα, να διορθώνουμε, να φτιάχνουμε, να βελτιστοποιούμε κτλ. Τώρα λοιπόν είναι ανοιχτός ο ανιχνευτής. Όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, θα κλείσει και θα βλέπετε έναν κόκκινο κύλινδρο μέσα στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχει όλος ο μηχανισμός για την καταγραφή των φωτογραφιών, οι οποίες παράγονται από την κρούση σωματιδίων μέσα σε αυτή την ασημένια, τον ασημένιο σωλήνα, έτσι, στο κέντρο του ανιχνευτή, δηλαδή λίγο πιο στα δεξιά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι τώρα όταν κλείσει ο ανιχνευτής βλέπετε ότι τη μία πλευρά έχουμε το εξώγωμα που είναι το καλωρίμετρο και ο ανιχνευτής τροχιών και αυτό το εξώγωμα θα το σπρώξουμε και θα μπει μέσα στην τρύπα που έχουμε από εκεί. Οπότε όλο μαζί σπρώχνουμε και ενώνεται. Οπότε το μόνο που θα βλέπατε είναι κυριολεκτικά την άκρη του κύλινδρου που θα τη δείτε εδώ σε μια στιγμή. Οπότε και όταν αυτό είναι όλο μαζί, οι συγκρούσεις γίνονται ακριβώς στο κέντρο όλου του ανιχνευτή. Και από εκεί πέρα, όπως είδατε στα γραφήματα που σας έδειξε η μάχη, τα δευτερεύοντα σωματίδια από τη σύγκρουση βγαίνουν έξω από το σωλήνα και προς τον ανιχνευτή. Και από εκεί πέρα, όλο αυτό το κρεμμύδι των ανιχνευτών που ο καθένας είναι το όλα τα καλώδια, που ο καθένας ελέγχει και κοιτάει ένα διαφορετικό είδος δεδομένο, όλα αυτά καταγράφουν τη δεδομένα, τη ισχύ, Ωραία, πόση ενέργεια έχει αυτό το σωματίδιο, okay? Τι τροχιά έκανε, πού πήγε και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά, από όλα αυτά τα καλώδια που βλέπετε, you can go save it the rocks, βλέπετε ότι ακόμα και το δωμάτιο που είδατε εκεί πέρα δεν είναι η αρχή όλων των πραγμάτων. Η αρχή όλων των πραγμάτων είναι οι ανιχνευτές που βλέπετε όλα τα μπλε καλώδια για παράδειγμα που βγαίνουν από αυτούς. Εκεί ξεκινάει το σήμα. Και μετά έρχονται στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα που είναι ακόμα και δίπλα στον ανιχνευτή, ακόμα και πάνω στον ανιχνευτή εδώ. Οπότε υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα κυριολεκτικά παντού. Προχωράμε να δείτε. Και αυτό ήταν κλειστό, αυτό που θα βλέπετε κανείς, αυτό που θα βλέπετε ήταν κυριολεκτικά μια μεταλλική άκρη των ανιχνευτή. Δεν θα βλέπατε τίποτα μέσα, επειδή θα ήταν όλο συμπυκνωμένο μαζί. Άλλο που είναι ωραίο να ξέρετε είναι ότι ο ανιχνευτής όλο μαζί είναι 16 μέτρα σε μήκος, σε ύψος, αλλά ζυγίζει 15.000 τόνους. Ζυγίζει πιο πολύ και από τον πύργο του Άιφελ. Ωραία, λοιπόν, εδώ θα κατέβουμε στο ισόγειο, στο μηδέν όροφο, στα μείον 97 μέτρα, όπου είναι το κάτω μέρος του ανιχνευτή. Can we go on this side or... Βλέπετε αυτά τα πορτοκαλιά κομμάτια, παιδιά, αυτά τα πορτοκαλιά κομμάτια είναι τα κομμάτια που μας επιτρέπουν να κινούμε τις φέτες του ανιχνευτή όταν τον ανοίγουμε και τον κλείνουμε, που η κάθε μία μπορεί να είναι 2.000 τόνοι.
γιατί αυτά τα κομμάτια είναι μαξιλαράκια με αέρα, έτσι, που μας επιτρέπουν να σηκώσουμε λίγο τον ανιχνευτή, το κομμάτι του ανιχνευτή, και μετά με ένα ειδικό σύστημα από σιδερόσχοινα και πολύ πολύπλοκες μετρήσεις για να παραμένεις κλασικά σε σωστή θέση, μπορούμε να τον ανοίξουμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ εκείνο που μπορείτε να καταλάβετε από αυτά που σας δείχνει ο Νίκος είναι πόση πολλή δουλειά μηχανικής υπάρχει για να γίνουν όλα αυτά. Πόσοι μηχανολόγοι πρέπει να δουλέψουν, πόσοι ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν, πόσοι ειδικοί στη γεωδεσία, πόσοι πολιτικοί μηχανικοί. Είναι πράγματα που δεν τα σκέφτεται κανείς όταν σκέφτεται το ΣΕΡ. Ναι, αυτό που αναφέραμε και πάνω, ότι το ΣΕΡ φημίζεται πολύ για την σωματιδιακή φυσική, η πυρηνική φυσική. Άμα είσαι σωματιδιακός φυσικός, το νούμερο ένα στόχος είναι το ΣΕΡ. Όμως και για πολλά χιλιάδες άλλα επαγγέλματα, το ΣΕΡ είναι επίσης στους μεγαλύτερους χρήστες. Είπαμε για πληροφορική, για τον όγκο δεδομένων. Είπαμε τώρα για τους πολιτικούς μηχανικούς. Άλλο για παράδειγμα, γεωμετρία που αναφερθήκατε, πολιτική μηχανική τα πάντα. Είναι παράδειγμα, γεωμετρία, αν θέλουμε να έχουμε δεδομένα του πού ήταν τα σωματίδια, πώς, αν η τροχιά μας ήταν ακριβή και ούτω καθεξής, πρέπει να ξέρουμε με τεράστια ακρίβεια πού είναι ο κάθε ανιχνευτής μας. Και όταν λέμε με τεράστια ακρίβεια, πρέπει να ξέρουμε τη θέση του κάθε ανιχνευτή με ακρίβεια μικρόμετρο. Πρέπει να ξέρουμε. Αν ο ανιχνευτής μας μετακινηθεί για ένα μικρόμετρο, πρέπει να το ξέρουμε για να προσαρμόσουμε τις μετρήσεις μας. Και ούτω καθεξής. Αυτό που ανέφερε επίσης η Μάχη είναι ότι πώς μεταφέρεις ένα μηχάνημα που ζυγίζει 2.000 τόνους. Το βλέπετε εμένα δίπλα από αυτό. Εδώ κάθομαι, το πόδι του είναι σχεδόν όσο ψηλός εγώ. Και αν κοιτάξετε προς το πάνω, είναι κυριολεκτικά τεράστιο στη κλίμακα. Οπότε τι κάνεις, φυσικά αυτό δεν μπορείς να το τραβήξεις με τίποτα. Οπότε τι μπορείς να κάνεις, έχουμε ισχυρό συμπιεσμένο αέρα. Γι' αυτόν τον συμπιεσμένο αέρα τον σπρώχνουμε προς τα πόδια. Τα πόδια μπορείτε να φανταστείτε είναι σαν βεντούζες. Οπότε τι κάνει, αυτός ο συμπιεσμένος αέρας όταν είναι κάτω στις βεντούζες δεν μπορεί να φύγει από τα πλάγια. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και σηκώνει τον ανιχνευτή. Δεν το σηκώνει, δεν το βλέπετε να αιωρείται, αλλά αρχίζει και μειώνει το βάρος του. Γιατί ο συμπιεσμένος αέρας όπως συμπυκνώνεται αρχίζει και το σπρώχνει λίγο προς το κάτω. Οπότε το βάρος σιγά σιγά μειώνεται. Και έχουμε ίσα-ίσα τα βλέπετε στα. Δίπλα στην κίτρινη πόρτα, ένα κόκκινο μηχανισμό. Αυτά είναι τα σειρματόσχοινα που τα συνδέουμε εδώ στα πόδια και σιγά σιγά τραβάμε τις φέτες, τα slices, προς τα έξω για να ανοίξουμε για να τις ανοίξουμε. Και μετά το αντίστοιχο, αλλά ανάποδα, τα σπρώχνουμε για να κλείσουν. Μπορείτε, ναι, να ο μηχανισμός και από κοντά. Οπότε, πολύ ισχυρός μηχανισμός με βάση συμπιεσμένο αέρα, που αυτά είναι τα σειρματόσχοινα, τα παίρνουμε, όπως θα βλέπετε εδώ, τα συνδέουμε με τις συνδέσεις που είδατε εκεί πέρα στα πόδια, και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και τους τραβάει αυτούς χιλιάδες τόνους προς τη μεριά του. Και έτσι ανοίγεται πολύ αργά επιταχυντής. Το να ανοίξει επιταχυντή παίρνει πολλή ώρα, παίρνει μέρες. Πρέπει να γίνει πολύ αργά, σταθερά και με πολύ προσοχή, επειδή ο ανιχνευτής είναι πολύ ευαίσθητος και όπως είπαμε, πρέπει να ξέρουμε ότι αν γίνει κάποια μετακίνηση σε κλίμακα μικρομέτρου, θα πρέπει να το ξέρουμε για όταν μετά ξεκινήσουμε τις μετρήσεις. Άλλο πράγμα που μπορείτε να δείτε είναι συνήθως όταν παίρνουμε μετρήσεις, αναφέρθηκε νωρίτερα, ο ανιχνευτής έχει ένα πολύ δυνατό μαγνήτη. Και αυτό το δυνατό μαγνήτη το χρησιμοποιούμε για να δούμε μερικές ιδιότητες των σωματιδίων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για να βρούμε την ορμή, χρησιμοποιείται για να βρούμε το φορτίο των σωματιδίων. Τώρα κάνουμε συντήρηση, οπότε ο μαγνήτης είναι κλειστός. Αλλά όταν έχεις ένα τόσο δυνατό μαγνήτη σε μια περιοχή όπως εδώ, κάποιες φορές έχεις αυτό που λέμε μαγνητικό φορτίο που επιμένει, που παραμένει. Στα αγγλικά είναι Remnant Magnetic Field, στα ελληνικά. Κυρία Μάχη, αν μπορείτε να πείτε πώς είναι το. Το παραμένουν μαγνητικό πεδίο. Έχει μαγνητιστεί παραμένουν το μαγνητικό υλικό. Πεδίο. Το υλικό έχει πια παραμένει μαγνητισμένο και έχει μαγνητικές ιδιότητες. Κοιτάξτε. Οπότε πολλά μεταλλικά υλικά στην. Βλέπετε. Εδώ μέσα στο τούνελ είναι πια μαγνητικά. Εντάξει. Και ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξει κάθε φορά. Τώρα δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο.
όταν ξαναξεκινήσουν το μαγνήτη που κανένας δε πια δεν είναι μέσα στην περιοχή του ανιχνευτή, γιατί αυτός ο μαγνήτης μπορεί να σκοτώσει, έχουν γίνει ειδικές περίπολοι που έχουν απομακρύνει οποιοδήποτε υλικό μπορεί να μαγνητιστεί. Γιατί αν έχετε ξεχάσει ένα κατσαβίδι, αυτό το κατσαβίδι ή ένα καρφί ή μια βίδα, αυτό τη στιγμή που ανοίγει το μαγνητικό πεδίο και φτάνουμε σε μαγνητικό πεδίο που είπαμε είναι 100.000 φορές το γήινο μαγνητικό πεδίο, γίνεται βόμβα. Δηλαδή μπορεί να σπάσει, να σκοτώσει, να κάνει οτιδήποτε, γιατί θα το τραβήξει ο μαγνήτης, έτσι. Είναι ιδιαίτερα καταστροφικό. Άρα περνάτε 2 μέρες πριν ξαναξεκινήσετε το μαγνήτη, καθαρίζοντας ιστερικά όλο το χώρο από οτιδήποτε αντικείμενο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί, που μπορεί να είναι μαγνητικό. Και αυτό βέβαια είναι οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο. Αυτό ακριβώς. Και ειδικά και πολλές φορές δεν επιτρέπεται καν να φέρνεις μαγνητικά αντικείμενα κάτω και πρέπει αγοράζουμε ειδικά μη μαγνητικά κατσαβίδια και εργαλεία. Πυροσβεστήρες. Όλοι οι πυροσβεστήρες εδώ είναι ειδικά αγορασμένοι να μην έχουν μαγνητικά υλικά. Και το καθεξής, και το καθεξής. Είναι πολύ. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει οτιδήποτε μαγνητικό όταν ανοίξει εδώ ο μαγνήτης. Στο τέλος, πριν, όπως ανέφερε και η Μάχη, είναι ότι στο τέλος, όταν είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τον ανιχνευτή και να αρχίσουμε να παίρνουμε μετρήσεις και να ανοίξουμε τον μαγνήτη, υπάρχει μια μέρα που έρχονται πολλά άτομα από το CMS και κάνουν αυτό που λέμε πλήρες καθαρισμό. Και αφαιρούν ό,τι υλικά είναι μαγνητικά, κάνουν πλήρες καθαρισμό, μην υπάρχει κάποια σκόνη, για παράδειγμα, που έχει μείνει μαγνητική και το καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ανιχνευτές του ΣΕΡΝ, και το ΣΕΡΝ είναι ένα περιβάλλον στο οποίο σπρώχνουμε στα όρια της την τεχνολογία, και όλες οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπετε με τους μαγνήτες μια φοβερή εφαρμογή της φυσικής των υλικών. Δεν είναι φυσική υψηλών ενεργειών αυτά που βλέπετε, αλλά όταν μιλάμε για μαγνήτες, μαγνητικά πεδία, μαγνητικά υλικά κτλ., μιλάμε για εφαρμόσιμη μηχανική και μιλάμε για μελέτη υλικών, το οποίο είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ΣΕΡ. Λοιπόν, βλέπετε όλα τα... Και πρέπει να ξέρετε, όπως σας είπε και ο Νίκος, ότι έχουμε ορισμένα ηλεκτρονικά κοντά στον ανιχνευτή, γιατί αυτό μας κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή, γιατί μπορούμε να απορρίψουμε ή να δεχτούμε γεγονότα που έχουμε καταγράψει αμέσως. Αλλά εκείνο που πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι κανένα ηλεκτρονικό, κανένα τσιπάκι από αυτά που είναι μέσα στα τηλέφωνά σας και στους υπολογιστές σας, οτιδήποτε ηλεκτρονικό μπορούμε να αγοράσουμε, να βλέπετε μια ωραία άποψη του ανιχνευτή τώρα και πώς μπαίνεις μέσα για να μπορέσεις να δουλέψεις. Είναι αυτά τα ανυψωμένα συστήματα, ανυψωτικά συστήματα. Λοιπόν, όλα τα ηλεκτρονικά. Α, αυτό με συγχωρείτε γιατί σας δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, να το πει ο Νίκος και μετά συνεχίζω εγώ. Δείξ' τους Ναι. από πού κατεβαίνουν, ναι. Από πού καταβαίνουν, τι είναι. Αυτό που βλέπετε επάνω που Α, σας δείχνει το η Μόνικα τάνελ, ναι. Α, ναι, είναι το πώς. άνοιγμα στο πάνω Ναι, μέρος της... ναι Το πάνω. πώς κατεβάσαμε τόσες χιλιάδες τόνους κάτω. Τώρα, ναι, ο ανιχνευτής CMS όλο συνομολογήθηκε στην επιφάνεια, πάνω. Οπότε, αυτό που έγινε είναι ότι εκεί πάνω στην επιφάνεια, όπως βλέπετε, υπάρχει ένας πολύ δυνατός, πολύ μεγάλος γερανός. Οπότε, κάθε slice, κάθε φέτα συναρμολογήθηκε στην επιφάνεια, πλήρως λειτουργική, και μετά κατέβηκε από αυτό το τούνελ μέσα του ουρανού. Κάθε φορά που κατεβαίνει, πρέπει να γίνει πάλι με τεράστια προσοχή, έπαιρνε πολλές ώρες και κατέβαινε με νομίζω 1/100 το δευτερόλεπτο, κάπου εκεί. Επειδή πρέπει να είσαι 1000% σίγουρος ότι βλέπει, το τούνελ είναι ακριβώς στις διαστάσεις του CMS. Πρέπει με πολύ προσοχή να μην αγγίξει τον τοίχο, να μην γίνει κάτι, να μην υπάρχει μεγάλη κίνηση, επειδή όλοι οι ρηχτές είδατε πόσο ευαίσθητοι είναι. Και βλέπετε αυτό είναι τα 100 μέτρα που κατεβήκαμε. Οπότε πριν λίγο είμαστε στην επιφάνεια εκεί πάνω, τώρα είμαστε στα 100 μέτρα κάτω. Θα σας δείξουν την αίθουσα όπου συναρμολογήθηκε, που είναι ακριβώς από πάνω και ανοίγει ένα κομμάτι της αίθουσας, οπότε με έναν πολύ ισχυρό γερανό μπορείτε να κατεβάσετε εσείς αυτά τα κομμάτια που περικά από τα οποία είναι 2.000 τόνοι με τη μία,
με εξαιρετική προσοχή και γιατί το άνοιγμα είναι ακριβώς το μέγεθος του ανιχνευτή και γιατί ο ανιχνευτής μέσα έχει πάρα πολλά πολύ εύθραυστα και ευαίσθητα κομμάτια, ας δείχνει τόσο βαρύς και ισχυρός, έτσι. Μια και είναι συναρμολογημένο εδώ, μπορείτε να δείτε πώς είναι ο μηχανισμός για να τραβάει τις φέτες όταν είναι, όταν είναι έτοιμος να τραβήξει. Οπότε, αυτά είναι τα καλώδια, τα βάζουμε όλα μαζί και, με ένα μεταλλικό χέρι σαν κι αυτό, το ασφαλίζουμε εδώ και μετά αυτό ξεκινάει και τραβάει σιγά σιγά τη φέτα προς τα έξω για να ανοίξει ο ανιχνευτής. Ωραία, και σιγά σιγά πηγαίνουμε πάλι προς τα πάνω, στον πρώτο ρόφο. Και μπορείτε να δείτε πάλι εδώ άλλη μία εικόνα του ανιχνευτή, αλλά αυτή είναι η φέτα λίγο πιο έξω. Οπότε μέσα βλέπετε το μαγνήτη, βλέπετε τα καλωρίμετρα, βλέπετε τον καταγραφέα τροχιών. Εδώ βλέπετε το σύστημα για τα μειόνια. Και στο κέντρο μπορείτε να δείτε λίγο παραπάνω πώς φαίνεται ότι ο σωλήνας, γιατί ο σωλήνας με τα σωματίδια δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως έχει πολλές κατασκευές γύρω του για να κάνει διάφορες μετρήσεις, για να του κρατάνε σταθερό και το καθεξής. Αν είχατε δει στην άλλη κάτωψη ότι ο σωλήνας εκεί πέρα, τώρα που το είχαμε ανοιχτό, είχαμε βάλει ένα πράσινο σχοινί για να κρατάει το σωλήνα. Επειδή ο σωλήνας είναι πολύ ακριβώς από πολύ συγκεκριμένα υλικά και άμα μείνει μόνο του έτσι μπορεί να λυγίσει. Ο σωλήνας που βλέπετε έχει περικλείτο σωλήνα που περικλείτο σωλήνα που περικλείτο σωλήνα που κυκλοφορεί δέσμη, έτσι. Και εκεί μέσα, ακριβώς επειδή κυκλοφορούν εκατομμύρια ελεύθερα πρωτόνια, έχετε την επίδειξη ή την απόδειξη της μεγαλύτερης δεξιοτεχνίας του ΣΕΡΝ, που είναι οι αντλίες κενού. Δεν θα το πίστευε κανείς, αλλά στο ΣΕΡΝ υπάρχουν πολλές πατέντες σε θέματα αντλίας κενού, Πού ήταν, γιατί πέφτει ξέρουμε σου, να ήταν το. φτιάχνουμε το πιο άδειο κενό που υπάρχει. Είναι πολύ πιο άδειο και από το διάστημα, γιατί με ειδικές μοριακές αντλίες μπορούμε να απομακρύνουμε οποιοδήποτε υλικό από το εσωτερικό των σωλήνων της δέσμης, για να μην υπάρξει περίπτωση να Perfect. κάτι να συγκρουστεί με τα πρωτόνια και να προκαλέσει καταστροφή, έτσι. Λοιπόν, εσείς θέλετε να έχετε μόνο πρωτόνια, άρα δεν μπορείτε να έχετε εκεί μέσα ούτε αέρα, ούτε άζωτο, ούτε οτιδήποτε. Πρέπει να είναι το απόλυτο κενό. Και το ΣΕΡΝ είναι ο μεγαλύτερος εξπερ σε δημιουργία κενού. Έχουμε το πιο άδειο κενό που μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ωραία, να σας πω τώρα μια πληροφορία που μου είπε η Νοέμη, όπως περνούσαμε. Άμα βλέπετε στο πάνω δεξιά και πάνω αριστερά στον θάλαμο Ιωνίων, βλέπετε κάτι μαύρες κατασκευές. Αυτές χρησιμοποιούν για την ευθυγράμμιση των θαλάμων και για την γεωμετρία, να ξέρουμε ακριβώς, είπαμε, στο μικρόμετρο πού είναι οι θάλαμοι. Αυτοί στην πραγματικότητα φτιάχτηκαν από ελληνική εταιρεία. Είναι τότε, είδαμε το IMMGSA Greece, λέγεται η εταιρεία. Οπότε, άμα λέτε ότι okay, η Ελλάδα κάνει κάτι για το ΣΕΝ, η Ελλάδα είναι κύριο μέλος του ΣΕΝ, στέλνουμε επιστήμονες, κάνουμε έρευνα, αλλά φτιάχνουμε και τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους ανιχνευτές μας. Και τώρα μπορούμε να σας δείξουμε και να σας τα δείξουμε και από κοντά, όταν δεν είναι πάνω στον ανιχνευτή, πώς φαίνονται. Βλέπετε ετικέτα, ελληνική εταιρεία. Και
Μπορείτε να δείτε με εμένα δίπλα την κλίμακα. Μιας και σιγά σιγά γυρίζουμε προς τα πίσω, άλλο πράγμα που μπορώ να μιλήσω είναι για αυτό που λέμε τα συστήματα συγχρονισμού. Είναι επίσης μεγάλο κομμάτι στον κόσμο της πληροφορικής. Οπότε, τι είναι τα συστήματα συγχρονισμού? Θυμάστε τις σκανδάλες που λέγαμε, ότι η κάμερα, κάθε φορά που θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία, πρέπει κάποιος να πατήσει το κουμπί, τύπου βγάλε τη φωτογραφία, ξεκίνησε την καταγραφή. Οπότε, για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιος να πει: OK, γίνεται σύγκρουση τώρα. Ξεκινά καταγραφή. Γράψει κάτι. Οπότε αυτό τι κάνουμε είναι όταν έχουμε τον επιταχυντή, υπάρχουν συστήματα στον επιταχυντή που λένε: Ωραία, ξέρουμε ακριβώς πού είναι τα σωματίδια στη σωλήνα, ξέρουμε τις τροχές τους, τα βάζουμε να συγκρουστούν. Οπότε από δύο παράλληλες. Παράλληλες τροχές, τα λέμε και έρχονται συγκρούονται στο κέντρο. Και μετά αλλάζουν σωλήνες. Και αυτό ξέρουμε ακριβώς τη χρονική στιγμή που γίνεται η σύγκρουση. Και λέμε, OK, από το κέντρο ελέγχου του CERN, εκείνη το nanosecond, υπάρχει ένα σήμα που λέει, OK, σύγκρουση τώρα. Και στέλνεται στο CMS. Τώρα, η σύγκρουση γίνεται μία φορά, είπαμε, κάθε 25 nanosecond. Το κέντρο ελέγχου από το CMS είναι. Από ψέματα με τουλάχιστον 5-10 χιλιόμετρα μακριά. Ωραία, 5-10 χιλιόμετρα μακριά, 25 nanosecond, ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Την ταχύτητα του φωτός. Οπότε από τη στιγμή που πει το κέντρο ελέγχου σύγκρουση τώρα, μέχρι το σήμα να φτάσει στο CMS και να πει η κάμερα, OK, έχουμε σύγκρουση. Κατέγραψε. Άρχε, πάρε τη φωτογραφία σου. Τότε έχουν περάσει κάνα 5-10 nanosecond και έχουμε χάσει τη φωτογραφία. Είναι αν κάτι τρέχει πολύ γρήγορα και λέτε με την κάμερα, πρέπει να το πιάσω. Αλλά το σήμα για να το πιάσετε, το στάνετε στην κάμερα το σκανδάλι πολύ αργά. Και έχει φύγει, δεν το πιάσετε. Αυτό γίνεται. Οπότε, μεγάλος κλάδος της πυροβολικής είναι αυτό που λέμε ο συγχρονισμός. Συγχρονισμός σημαίνει ότι αυτό έχουμε το σήμα μας, πότε γίνεται η σύγκρουση, αλλά αυτό το σήμα πρέπει να φτάσει στην ώρα του, στο προορισμό, χωρίς καθυστέρηση. Οπότε, κάνεις ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις και αυτό που κάνουμε είναι ότι ξέρουμε πότε θα γίνει σύγκρουση, στέλνουμε το σήμα νωρίτερα. Οπότε μετράμε πώς είναι η καθυστέρηση της ταχύτητας φωτός από το κέντρο ελέγχου στον ανιχνευτή μας. Και λέμε, OK, στείλ το τόσα nanosecond νωρίτερα για να φτάσει ακριβώς τη χρονική στιγμή που γίνεται η σύγκρουση, ώστε η κάμερά σου να πιάσει ακριβώς τη φωτογραφία του θέλεις. Όχι αργότερα, όχι νωρίτερα, αλλά ακριβώς τη χρονική στιγμή που θέλεις, τότε καταγράφεις τη φωτογραφία σου. Αλλά βλέπουμε άλλη οπτική γωνία. Τη φωτογραφία τώρα, ναι.
Και εδώ βλέπετε πάλι όλα τα ηλεκτρονικά που είναι πολύ κοντά στον ανιχνευτή, ώστε να παίρνουν όλα τα δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να κάνουν αυτή την καταγραφή του. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι δεδομένων, όχι, να γίνεται πολύ πολύ γρήγορα όσο πιο κοντά γίνεται στον ανιχνευτή, για να μην χρειάζεται να μεταφέρουμε όλο αυτό τον όγκο δεδομένων πολύ μακριά. Α, και μια και είμαστε εδώ, επειδή τώρα σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα πάνω, μπορείτε να δείτε ότι εκεί που κατεβήκαμε στο ανακυστήρα είναι και από πάνω. Οπότε τώρα είμαστε στο μείον ένα επίπεδο, στο ισόγειο, στο μείον δύο, στο μείον τρία, συγγνώμη, στο ισόγειο. Οπότε τώρα πάμε στο μείον ένα, πρώτο όροφο, είναι ο ανακυστήρα εκεί πέρα. Μείον ένα είναι ο όροφο ακριβώ από πάνω. Και το μηδέν του ανακυστήρα για να μα πάει στο ισόγειο είναι πάνω, στο πάνω σημείο που είναι η επιφάνεια. Που εκεί είναι η μάχη που κάθεται τώρα δίπλα στο κέντρο Ελλάδα. Και εδώ είναι άλλο ένα δευτερεύοντα τούνελ που κατεβάζουμε πολλές φορές υλικά. Λοιπόν, τώρα καθώς βγαίνουν από το τούνελ, εμείς μπορούμε να κάνουμε μία κουβέντα. Θα ήθελα να μου ρωτήσετε ό,τι δεν καταλάβατε ή ό,τι καταλάβατε, ό,τι σας ενδιαφέρει. Εγώ πολύ λίγα από αυτά θα μπορώ να απαντήσω, αλλά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε ή να βρω κάποιον να σας απαντήσει. Λοιπόν, ξεκινάμε την κουβέντα, έτσι. Το μικρόφωνο είναι σε εσάς. Για πείτε μου λοιπόν. Εγώ δηλώνω ενθουσιασμένος, δηλώνω ότι είμαι ένα μικρό παιδί πάλι μετά από αυτά που άκουσα, παρόλη την ηλικία. Απλά θα ήθελα να μιλήσουν οι μαθητές αν έχουν απορίες. Γιατί σίγουρα θα έχουν. Είναι κανείς. Μη διστάζετε. Όχι, μην διστάζετε καθόλου πραγματικά. Είναι ευγενικά παιδιά. Έλα παιδί μου να κάνεις την ερώτηση. Έλα, ναι, στο μικρόφωνο. Ναι, για να ακούω κι εγώ. Μετά τη σύγκρουση που γίνεται στα πρωτόνια, η ενέργεια που απελευθερώνεται και παίρνει μορφή, τα σωματίδια που δημιουργούνται, ναι. Πώς κρατάνε μορφή και δεν ξαναγίνονται ενέργεια? Μερικά από αυτά τα σωματίδια, ανάλογα πώς μετράς. Μην ξεχνάς ότι μετράς και ορμή και ενέργεια και μάζα, έτσι. Στην τελική ανάλυση, τι κάνουμε, είπαμε ότι στα καλωρίμετρα μετράμε την ενέργεια, εξαναγκάζοντας τα σωματίδια, τα οποία έχουν παραχθεί στη διάρκεια της αντίδρασης, να δώσουν όλη τους την ενέργεια με μορφή που μπορούμε να τη μετρήσουμε εμείς, δηλαδή ή φωτόνια ή ηλεκτρικό σήμα. Τα σωματίδια στο τέλος χάνουν τελείως την ενέργειά τους. Και μερικά από αυτά, ας πούμε, μπορείς να έχεις ένα νετρόνιο, το οποίο μπορεί να γίνει κομμάτι ενός άλλου πυρήνα, αλλά τα περισσότερα μεταφράζονται απλώς, συλλαμβάνονται από άλλα άτομα, γιατί πια είναι στατικά, δεν έχουν καμία ενέργεια, είναι άχρηστα μπαλάκια. Και την ενέργειά τους την έχουν όλοι μεταδώσει σε μορφή ηλεκτρονίων ή φωτονίων. Εκείνο που διαφοροποιεί ένα σωματίδιο ψηλών ενεργειών είναι ακριβώς οι ψηλές ενέργειες. Όταν εσύ τις ρουφάς αυτές τις ψηλές ενέργειες για να μπορέσεις να τις μετρήσεις, τότε το σωματίδιο γίνεται ένα σωματίδιο σαν κανονικό, σαν και αυτά που υπάρχουν μέσα στην ύλη, τα οποία είναι κομμάτι της ύλης. Δεν κάνουν κάτι, κατάλαβες. Δεν παράγεις τίποτα εξωτικά σωματίδια που παραμένουν. Είναι σωματίδια που υπάρχουν δυνάμει μέσα στο εσωτερικό των πρωτονίων, τα οποία απελευθερώνονται για ένα θράσμα του δευτερολέπτου όσο έχουν αυτές τις δυνατότητες. Μετά προσλαμβάνονται από την ύλη, γιατί η ύλη θέλει πάντα τάξη. Η φύση δεν αγαπάει την αταξία.
Οπότε ό,τι απελευθερώνεται, γιατί τούτος σε εκείνη τη στιγμούλα την ενέργεια, μετά ξανασυλλαμβάνεται. Εσύ μπορείς να το δεις από τον τρόπο που θα αφήσει την ενέργεια και από τις τροχιές που θα δεις. Αλλά δεν το βλέπεις το ίδιο. Εντάξει. Ωραία. Άλλος. Για την αντίληψη θέλαμε να ρωτήσετε κάτι. Τα παιδιά έχουν απορίες σχετικά με την αντίληψη. Κι εγώ. Όχι μόνο τα παιδιά. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τότε. Θα μπορούσαμε κάποτε θεωρητικά μιλώντας να εκμεταλλευτούμε ενεργειακά την αντίληψη για να λύσουμε ενεργειακά θέματα του πλανήτη? Θα πρέπει πρώτα να τη βρούμε. Σωστά. Θα πρέπει να βρούμε πού είναι όλη αυτή η αντιήλη στην οποία καταλογίζουμε ένα μεγάλο, αυτή η μαύρη ύλη και η μαύρη ενέργεια στην οποία καταλογίζουμε πολλά αποτελέσματα πολλών θεωριών. Και μετά βέβαια προφανώς στο ΣΕΝ έχουμε αυτό που λέμε το εργοστάσιο αντιήλης, οπότε μπορούμε να παράγουμε αντιήλη. Αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο. Κοστίζει πάρα πολύ. Για να σας πω ένα παράδειγμα, άμα παίρναμε όλη την αντίληψη που έχουμε φτιάξει από την αρχή του χρόνου μέσα στο ΣΕΝ εδώ και τη βάζαμε όλοι μαζί, έχουμε αρκετή ενέργεια να φτιάξουμε μια κούπα τσάι. Και όχι παραπάνω. Καταλάβατε, είναι για να τη βρούμε, να την απομονώσουμε κτλ. Χαλάμε πολύ περισσότερο. Αλλά δυναμικά, ναι, δυνάμει, εάν αυτές οι θεωρίες, οι οποίες ακριβώς, γι' αυτό η έρευνα της φυσικής έχει πολύ μέλλον μπροστά τη, αν θέλουμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα. Οι θεωρίες που έχετε διαβάσει και έχω διαβάσει και εγώ για τη μαύρη ύλη και τη μαύρη ενέργεια πρέπει πρώτα να αποδειχτούν και πρέπει κάπου να τις μετρήσουμε αυτές. Για την ώρα είναι θεωρίες. Άλλη ερώτηση. Έλα. Είδαμε σε ένα βίντεο ότι όπως επιταχύνουν τα πρωτόνια, αυξάνεται και η μάζα τους. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτό? Δεν είναι ακριβώς. Τα πρωτόνια δεν είναι ακριβώς όπως εμείς μετά τις γιορτές που έχουμε φάει πολλά κουλουράκια και θα αυξηθεί η μάζα μας. Εκείνο που γίνεται είναι ότι υπάρχει ο Αϊνστάιν, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε οτιδήποτε στο σύμπαν με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό. Τώρα αυτό το δεν μπορεί, πώς μεταφράζεται? Εσύ άμα δίνεις ενέργεια σε ένα σωματίδιο, το κλωτσάς ακόμη, το κλωτσάς παραπάνω, αυξάνεται η ενέργειά του, φυσικό είναι. Πώς αυτό το σωματίδιο δεν μπορεί να φτάσει στην ενέργεια, είναι αυτό το πάνω πλαφόν, ας πούμε? Είναι γιατί το σωματίδιο το ίδιο αρχίζει να φτύνει την ενέργεια που του δίνεις. Εσύ του δίνεις με ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δίνεται αυτή η ενέργεια, έτσι. Η ενέργεια μέσα στους επιταχυντές, πώς επιταχύνουμε τα σωματίδια? Είναι ένα φορτισμένο σωματίδιο, περνάει από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική αντίδραση προσλαμβάνει περισσότερη ενέργεια, αυξάνει τη ταχύτητά του. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, όσο όμως περισσότερο αυξάνεται η ενέργειά του, τόσο περισσότερη ενέργεια απορρίπτει με μορφή ακτινοβολίας. Τόσο περισσότερο λάμπει και πετάει, φτύνει την ενέργεια που του δίνουμε εμείς. Αυτή λέγεται ακτινοβολία παιδίσεως στα ελληνικά και είναι η ίδια η ακτινοβολία, το ίδιο το σωματίδιο το οποίο επιταχύνεται και προσπαθεί να φρενάρει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο και λέμε ότι αυτό το μεταφράζουμε σε έναν τρόπο ότι η μάζα του αυξάνεται. Εντάξει? Δεν αυξάνεται η μάζα του με την έννοια που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ότι γίνεται ένα σωματίδιο μεγαλύτερο, βαρύτερο. Γίνεται ένα σωματίδιο το οποίο απορρίπτει διαρκώς περισσότερη ενέργεια και εδώ είναι και ο λόγος που έχουμε, που φτιάχνουμε διαρκώς μεγαλύτερους ανιχνευτές, μεγαλύτερους επιταχυντές, περισσότερους μαγνήτες κτλ. Κτλ. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε μεγαλύτερες ενέργειες. Can we go back into this? Yes, just, of course. Sorry. Θα σας δείξω ένα πίνακα. How can we go back? Oh, no. Δυο λεπτάκια. I'm looking for the accelerator complex. Here. Yeah. No, δεν το έχουν εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν το έχουν εδώ. Δεν υπάρχει εδώ. Εάν θα δείτε, η ταχύτητα, η ενέργεια που δίνουμε στα σωματίδια τώρα στο LHC είναι 7 τερα ηλεκτρονιοβόλτ. Εάν δείτε τις ενέργειες που δίναμε
στο προηγούμενο ανιχνευτή, στο προηγούμενο επιταχυντή, που είναι αυτός ο SPS, ήταν 400 GeV, γίγα ηλεκτρόνιο βολτ. Ανάμεσα στα δύο, η ενέργεια, η διαφορά της ενέργειας είναι τεράστια. Είναι τάξης μεγέθους, από το μέγα στο τέρα. Η διαφορά στις ταχύτητες, το ένα είναι 0,99991 της ταχύτητας του φωτός, το άλλο είναι 0,999, άλλο ένα εννιάρι προσθέτεται. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται να δώσεις τρεις τάξεις μεγέθους περισσότερη ενέργεια στα σωματίδια για να κερδίσεις ένα σαχλό δεκαδικό στο τέλος των εννιαριών που έχεις με την ταχύτητα του φωτός. Δεν μπορείς να φτάσεις σε ταχύτητα που να είναι μεγαλύτερη από τη, ή ίση με την ταχύτητα του φωτός στο κενό. Αυτό είναι που το λέμε εμείς ότι τα σωματίδια αποκτούν μεγαλύτερη μάζα. Τα σωματίδια απορρίπτουν την ενέργεια που τους δίνεις για να τα επιταχύνει. Εντάξει. Συγγνώμη, μια που αναφέρατε την εξέλιξη των επιταχυντών, υπάρχει κάποιο σχέδιο στο CERN για, πώς να το πω έτσι, επέκταση του ναι, μεγάλου σχέδιο επιταχυντών? Υπάρχουν πολλά στο CERN και στην κοινότητα των φυσικών υψηλών ενεργειών και στην κοινότητα, όλα αυτά τα σχέδια για την ώρα έχουν να κάνουν με μεγαλύτερους, πολύ μεγαλύτερους σε μέγεθος επιταχυντές που θα μας επιτρέψουν να έχουμε, να δώσουμε μεγαλύτερες ενέργειες στα σωματίδια και προφανώς να αχνιχνεύσουμε πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα. Όλα είναι θέμα τεχνολογίας, γιατί βλέπετε ο επιταχυντής LHC έγινε δυνατότητα γιατί μπόρεσαν να έχει τους υπεραγώγιμους μαγνήτες που μπορούσαν να οδηγήσουν τα σωματίδια μέσα σε αυτόν. Αν είχατε ισχυρότερους υπεραγώγιμους μαγνήτες, κάθε ένας από αυτούς τους μαγνήτες που σας έδειξε ο Νίκος και ο οποίος φτάνει τις 200... Όχι, δεν σας έδειξε το ανιχνευτή αυτό, όταν σας έδειξε τη φωτογραφία του LHC, αν θυμόσαστε το τούνελ που είχε κάτι μπλε πράγματα μέσα που ήταν οι μαγνήτες. Αυτοί λοιπόν οι μαγνήτες, ο καθένας τους, είναι 200.000 φορές το γήινο μαγνητικό πεδίο, είναι υπεραγώγιμοι. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε υλικά που να μας δίνουν πολύ ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο σε μικρότερη διάσταση, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο επιταχυντή μέσα στην τσέπη μας. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, υπάρχουν τα σχέδια για όλους τους future collider, τους μελλοντικούς επιταχυντές, είτε είναι επιταχυντές στο μοντέλο που έχουμε τώρα, είτε είναι γραμμικοί επιταχυντές, και οι οποίοι, περιττό να σας πω, χρειάζονται τεράστια έξοδα, τεράστια χρηματοδότηση, που για την ώρα δεν την έχουμε, και τεράστια δουλειά για να γίνουν. Χρειάζονται μια μεγάλη επένδυση και σε υλικά και σε οικονομία, αλλά και σε ένα υλικό το οποίο πρέπει πρώτα-πρώτα να αναπτυχθεί για πολλά χρόνια, μια τάξη ερευνητών, μηχανικών, ειδικών συστημάτων, ειδικών υπολογιστών, που θα πρέπει να επανδρώσουν αυτές τις θέσεις και θα πρέπει να δουλέψουν για μια ζωή για να το κάνουν. Και οι χώρες μέλη θα πρέπει να τους δώσουν τις δυνατότητες να το κάνουν αυτό, και αυτό δεν είναι παράπονο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στον κόσμο και πάρα πολλές ανοιχτές πληγές και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες έρευνες, αλλά το ερώτημα το πώς έχει δημιουργηθεί ο κόσμος και το πώς εξελίσσεται είναι το ερώτημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, είτε είναι ο πιο απλός πρωτόγονος άνθρωπος που δεν είχε τη δυνατότητα να πάει στα εκατομμύρια σχολεία. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο να κοιτάξει το σύμπαν και να πει πώς έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό ανθρώπινο ερώτημα και μια βασική ανθρώπινη αρχή, και θα υπάρχει πάντα. Είτε υπάρχει το CERN, είτε δεν υπάρχει το CERN, είτε γίνουν επιταχυντές, είτε δεν γίνουν επιταχυντές. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου και το ωραίο κομμάτι της φύσης του ανθρώπου. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω και εγώ. Είμαι ένας συνάδελφος εδώ πέρα, του Δημήτρη, φυσικός. Να κάνω μια ερώτηση λίγο και την είχα πάντα σαν απορία. Επειδή ακούστηκε πολλά για το σωματήριο του Higgs, το σωματήριο του Θεού, μπορείτε να μας πείτε πώς οδηγήθηκε η έρευνα και πώς τελικά επετέφθη αυτή η ανακάλυψη αυτού του σωματιδίου που, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι, μετατρέπει ουσιαστικά την ενέργεια σε μάζα, αν δεν κάνω λάθος? Έτσι να δείτε, ούτως ή άλλως, ναι, το ερώτημα ήταν, το σωματίδιο Higgs
είναι ένα σωματίδιο το οποίο είναι ένα θεωρητικό σωματίδιο και στην πραγματικότητα, ίσως εσείς το ξέρετε, στην πραγματικότητα λυπάμαι που εγώ και ο Νίκος είμαστε εδώ. Τώρα θέλατε ένα θεωρητικό. Κανένας από τους δυο μας δεν είναι θεωρητικός. Λοιπόν, ένα θεωρητικό φυσικό. Η θεωρητική φυσική κατοικοεδρεύουν στα πανεπιστήμια και εκεί πρέπει να τους ξετρυπώνετε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και θα πάτε να τους ακούσετε. Μεσική από εσάς θα πάτε να τους ακούσετε. Προσέξτε τώρα. Έχουμε τη θεωρία η οποία εξηγεί πώς λειτουργεί η ύλη. Αυτή η θεωρία είχε ένα βασικό πρόβλημα. Γιατί τα σωματίδια έχουν μάζα? Τι είναι αυτό που δίνει μάζα στα σωματίδια? Όπως είπαμε, μάζα σε εμάς δίνουν τα κουλουράκια. Αλλά μετά τι θα γίνει? Εντάξει, τα σωματίδια πώς παίρνουν μάζα. Λοιπόν, το σωμάτιο Higgs είναι ένας μηχανισμός ανταλλαγής του σωματιδίου Higgs, το οποίος εξαρτάται αν είναι πιο ισχυρός, λιγότερο ισχυρός, δίνει μάζα σε ορισμένα σωματίδια που γίνονται πιο βαριά από άλλα. Ας πούμε, ένα μυόνιο είναι 100 φορές, έχει 100 φορές τη μάζα ενός ηλεκτρονίου. Είναι και τα δύο στοιχειώδη σωμάτια, έτσι. Άρα αυτό που έχουν πάρει τη μάζα τους είναι ένας συγκεκριμένος μηχανισμός αλληλεπίδρασης με το πεδίο. Και ήταν ακρογωνιαίος λίθος ο κύριος Higgs, αν τον είδατε όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, ήταν ήδη πολύ ώριμης ηλικίας. Τη θεωρία αυτή την είχε κάνει όταν ήταν ακόμη πολύ νεότερος, αλλά δεν υπήρχαν τα πειραματικά μέσα, δεν υπήρχε η δυνατότητα να επιταχυνθούν σωματίδια σε τέτοιες ενέργειες, να έχουμε τις κρούσεις και να δούμε τι βγαίνει από μέσα. Οπότε παρέμεινε μία θεωρία. Ήταν πολύ βασική θεωρία, γιατί αν δεν επαληθεύονταν, δεν θα είχαμε τη βεβαιότητα να πούμε ότι έτσι λειτουργεί η μάζα. Αυτό είναι η μάζα, είναι μία επίδραση των αλληλεπίδρασης σωματίων με το πεδίο κτλ. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η θεωρία, η οποία κατ' ουσίαν 20 χρόνια και μετά μπόρεσε να επαληθευτεί, ακριβώς γιατί δημιουργήθηκε η τεχνολογική, πειραματική δυνατότητα να γίνει αυτό. Όταν εκείνο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τον κύριο Higgs και όλους τους θεωρητικούς φυσικούς, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα μοντέλα στα οποία βασιζόμαστε εμείς σήμερα, είναι ότι μόνο με τη δύναμη του μυαλού, τη γνώση του πώς λειτουργεί η φύση και του υπολογισμού, έφτιαξαν ένα κατασκεύασμα πνευματικό το οποίο επαληθεύτηκε πολύ δύσκολα, με μεγάλες πειραματικές πρόοδους, πάνω από 20 χρόνια μετά. Εντάξει. Και σήμερα υπάρχουν πολλές, στη θεωρία, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε για πολλές μορφές του σωματιδίου Higgs και ένας από τους στόχους της μελλοντικής δουλειάς πάνω στους επιταχυντές που κάνει το CERN είναι να φτιάξει μία δομή στην οποία θα παράγονται πολύ περισσότερα σωματίδια Higgs, γιατί τώρα δεν έχουμε, είδατε, όταν έγινε μία στατιστική με ελάχιστα σωματίδια, ήταν ήδη το μεγάλο γεγονός που επαλήθευσε την ύπαρξη του Higgs. Για να σπουδαστεί το Higgs και να μπορέσουμε να δούμε τις ιδιότητές του, το πώς εμφανίζεται, τις συνθήκες κτλ., θέλουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής Higgs, το οποίο σημαίνει έναν ειδικά φτιαγμένο επιταχυντή, που να μπορεί να φτάνει σε πολύ μεγαλύτερες ενέργειες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι στα μελλοντικά σχέδια. Ναι, επαληθεύτηκε η ύπαρξη του σωματιδίου Higgs, αλλά όχι ότι έχει μελετηθεί όλος ο μηχανισμός όπως θα ήθελαν οι συνάδελφοί μας, οι θεωρητικοί φυσικοί και όπως ίσως μερικοί από εσάς κάποτε, όταν κάνετε τις σπουδές σας, να κάνετε ένα διδακτορικό πάνω σε τέτοια θέματα. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Έτσι, να ξέρετε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Να ξέρετε ότι πάντα συμμετέχουμε με χαρά σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται από την Ελλάδα, είτε γίνονται δια ζώψης, αλλά πραγματικά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό δεν είναι τόσο ο περίπατος στο ΣΕΡΝ, είναι ωραίο βέβαια η εκπαιδευτική εκδρομή κτλ., αλλά περισσότερα πράγματα μαθαίνει κανείς στην αλληλεπίδραση σαν και αυτή που έχουμε τώρα στο επίπεδο της τάξης. Αυτό είναι το κυριότερο και ουσιαστικά τα παιδιά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μπαίνουν σε μια μαγεία, η μαγεία της φυσικής, όπου ουσιαστικά η ανθρωπότητα προχωράει στη φυσική μαθαίνοντας από τα λάθη.
Και όπως είπε και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, στηριζόμαστε στις πλάτες κάποιων γιγάντων για να κοιτάξουμε παραπέρα. Βεβαίως. Αυτό Βεβαίως. Ακριβώς. Και η φυσική είναι αλληλεύεται με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε. Οποιοσδήποτε άνθρωπο, είτε ο Αϊνστάιν, είτε ο άνθρωπο που δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει, έχει το δικαίωμα να θέσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα Σας πολύ. χαιρετώ, χάρηκα που σας είδαμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Για ό,τι έκανε, ήταν μια καλή ευκαιρία. Πραγματικά είμαι συγκινημένος. Δύο επιστήμονες να μιλάνε σε παιδιά στο 19ο Λύκειο. Και γιατί είστε εξαιρετικά παιδιά. Κατάλαβα. Σας ακούμε. Επίσημα. Το ξέρω. Το ξέρω. Θέλω να τους να μεταφέρω και σε εσάς τα ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτό που κάνετε είναι, θα δώσει έναρσμα σε γιατί μελλοντικούς. Γιατί τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Είναι το μέλλον τα παιδιά. Μα τα ήταν και εξαιρετικό ακροατήριο. Δηλαδή. Και εσείς εξαιρετικοί και τα παιδιά εξαιρετικά. Νιώθω τρομερή συγκίνηση. Πολύ πραγματικά. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς χαρήκαμε που γνωρίσαμε τα παιδιά. Τα παιδιά, εμείς πάντα λέμε ότι τα email μας τα έχετε εσείς και ότι τα παιδιά, αν θέλουν να μας ρωτήσουν κάτι, μπορούν να μας ρωτήσουν. Κανένας δεν μας ρωτάει τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μη φοβόσαστε. Το CERN, όπως είπαμε, είναι ανοιχτό. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, οποιονδήποτε θέλετε. Ωραία. Εντάξει. Και πάλι σας ευχαριστώ ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Right. I see you.